Κύριε Λίκο, να υπενθυμίσω, διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και από τους ανθρώπους που έχει πει σε εύλογο χρόνο κοφτερές αλήφιδες που ενοχλούν πολλούς. Αλλά σήμερα, κύριε Λίκο, φαίνεται ότι, γι' αυτό ήμουν τόσο αναλυτικός με το ζήτημα της ενέργειας, με βάση την ενέργεια και προπολέμου, με επιτάχυνση μετά τον πόλεμο, έχουμε όλες τις διαστάσεις πια πάνω στο τραπέζι, με τελευταία τις μεγάλες πολιτικές ανακατατάξεις. Καταρχήν θα σας πω το εξής, για να μπορέσουμε να το ορίσουμε. Κάποιοι παίζουν πόλεμο, ακριβολογώς στο ρήμα που χρησιμοποιώ, και εμείς στην Ευρώπη παίζουμε τα αρέστα μας. Αυτό είναι το θέμα. Το 1776, θυμηθείτε τον Άνταρ Σμιθ, για τον πλούτο των εθνών μίλαγε. Εντάξει, όπου είχε βάλει και πέρα κάποιους όρους, όπως το αόρατο χέρι της αγοράς κτλ. Δεν υπήρχε τίποτα όμως στο πόνημά του περί ελεύθερης αγοράς για το θέμα της ενέργειας. Γιατί πολύ απλά η ενέργεια ήταν άφθονη. Θεωρούνταν κάτι όπως το νερό, εκ των ουκάνευ. Εδώ τώρα έχουμε ξαναγυρίσει σε καταστάσεις, τι να σας πω, προ-Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμένα προσωπικά όλα αυτά που συμβαίνουμε μου θυμίζει ένα ντεζαβού πραγματικά του συνδρόμου της Βαϊμάρης. Θυμηθείτε τι γινόταν τότε. Κράχ, χρηματιστήρια, άνοδος του φασισμού, η κεντροαριστερά δεν μπορούσε να απαντήσει στα ζητήματα αυτά, Ρόζα Λούξεμπουργκ κτλ. Και εκεί βρήκαμε την ευκαιρία, και αυτό βέβαια είχε προκληθεί πρώτα από την Αμερική και μετά από την Μεγάλη Βρετανία. Ευγονικές, θυμηθείτε τι γινόταν τότε. Και πού καταλήξαμε. Και μας πήρε η όλη ιστορία, για να ξεμπερδέψουμε, 10 χρόνια. Όσα ήταν και τα χρόνια που διήρκησαν από το μεγάλο κράχ του 1973 και του 1979. Φτάσαμε μέχρι το 1980 21% να φτάσουν τα επιτόκια. Για να μπορέσουν να ελέγξουν τον πληθωρισμό της ζήτησης τότε. Όχι της προσφοράς που έχουμε τώρα. Και παράλληλα τώρα τι πάνε να κάνουν. Πάνε να κάνουν πάλι αύξηση των επιτοκίων, ώστε να έχουμε πληθωρισμό ζήτησης και όχι προσφοράς, που σημαίνει ότι για να έχουμε προσφορά πρέπει να ρίξουμε τα επιτόκια, να επενδύσουν οι άνθρωποι προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη προσφορά, οι επιχειρήσεις κτλ. Δηλαδή, πώς να σας το πω, κατά κάποιο τρόπο ακολουθούμε παλιές λογικές, παλιές νόρμες που όμως δεν ενδείκνυνται για την εποχή μας. Και τι έχουμε κάνει, από την πραγματική οικονομία, περάσαμε στην ψηφιακή οικονομία μετά το 1970 κτλ. Οι υπολογιστές, μετά ίντερνετ κτλ. Το είπατε και εσείς προηγουμένως, τώρα προσπαθούμε με αλγόριθμους. Βγάλαμε και τα παράγωγα, μην το ξεχνάτε αυτό, χρηματιστήριο στα πάντα. Σωστά. Χρηματιστήριο στα πάντα, δηλαδή όπου υπάρχει τζόγος και εύκολο κέρδος, χωρίς να βασιζόμαστε στην πραγματική παραγωγή, εμείς επενδύουμε. Και τώρα έχουμε περάσει στην πολεμική οικονομία. Και κυρίως βάλετε η Ευρώπη του διαφωτισμού, η Ευρώπη των αξιών, η Ευρώπη των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό βάλετε. Γιατί η Ευρώπη, ας μην το ξεχνάμε αυτό, έχει την πιο ισχυρή αστική τάξη στον κόσμο. Από εδώ ξεκίνησαν και μπήκαν τα θεμέλια όλων των επαναστάσεων. Αυτό αυτή τη στιγμή βάλεται. Και η Ευρώπη τίνει να γίνει μια υποσαχάρια περιοχή. Καθώς βλέπετε ότι πλέον στρεφόμαστε προς τον Ανατολικό Μπλοκ. Όλοι στρέφονται προς τον Ανατολικό Μπλοκ. Αλλάζουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Πια. Και η Ευρώπη τι κάνει, παρακολουθεί αυτή την πολεμική οικονομία να εξελίσσεται χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά κατά τα άλλα μας φταίει ο κόσμος, ο οποίος μην μπορώντας να αντιδράσει και εξοργισμένος πάει σε επιλογές τύπου Μελώνη. Όχι γιατί απλά μας φταίει, κάνει λάθος. Προσέξτε. Λάθος το 44%. Αυτό ακούστηκε χθες σε δημόσια ελληνική τηλεόραση. Είναι λάθος, το μέγα λάθος. Το 44% του ελληνικού λαού. Εγώ σας λέω, κύριε Λίκο, ότι ο λαός, ο κάθε λαός μπορεί να κάνει άπειρα λάθη. Είναι δικό του δικαίωμα το αν ισχύει το αυτεξούσιο. Αυτοί που δεν δικαιούνται να κάνουν λάθη σε αυτά που τάσουν και υπόσχονται είναι οι πολιτικές ελίτ. Μα δεν υπάρχουν πολιτικές ελίτ, κύριε Σαχίνη. Τέλος πάντων, το πολιτικό σώμα. Λάθος έκφραση. Δεχτώ. Έχουμε καταργήσει την ίδια τη δημοκρατία. Ξέρετε, η δημοκρατία είναι ένα ακριβό σπορ. Είναι ένα ακριβό πολίτευμα. Αν δεν υπάρχει ενέργεια, όπως είπατε,
αν δεν έχουμε ελάχιστο κόστος, αν δεν μας καλύπτει το ελάχιστο κόστος διαβίωσης, για ποια δικαιώματα μιλάμε μετά και πώς να διεκδικήσει ο άλλος? Εδώ μιλάμε για ουσιαστικά την εγκαθίδρυση μιας νέος οδιαρχίας. Αυτό που λέμε για μετανθρώπους και τα λοιπά είναι η ιστορία μιας νεοφεουδαρχίας, όπου θα υπάρχουν κάποιοι πολύ λίγοι, οι ελίτ που είπατε προηγουμένως, υπερπλούσιοι που θα ελέγχουν τα πάντα, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει το πόπολο, το οποίο θα ζει με επιδόματα. Και όσοι δεν θα μπορούν να προσαρμοστούν, καλύτερα να πεθάνουν, να λύσουμε και το πρόβλημα του υπερπληθυσμού. Γιατί αναγκαστικά, όπως έχετε δει σε διάφορα φόρα, οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο που δεν υπερβαίνουν τις 50.000, στα διάφορα χρηματιστήρια που δεν υπερβαίνουν τις 50.000, και εκ των οποίων οι 5-6 είναι αυτές που καθορίζουν το παγκόσμιο παιχνίδι, έχουν πει ότι μόνο το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού μας είναι χρήσιμο. Το οποίο δεν, το υπόλοιπο δεν μας χρειάζεται. Εκεί είναι λοιπόν η όλη ιστορία. Αν δείτε, για παράδειγμα, την αύξηση του πληθωρισμού στα νοπά προϊόντα, θα δείτε ότι είναι υπερδιπλάσια από ότι στα βιομηχανοποιημένα, παύλα, μεταποιημένα τρόφιμα. Και δείτε τι γίνεται τώρα στην Γαλλία, δείτε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ, όπου καταστρέφονται τεράστιες αγορές με νοπά προϊόντα. Άρα η στόχευση ακριβώς είναι να εξαφανιστούν τα νοπά, η μαζικότητά τους πρωτίστως. Ακριβώς. Είναι δυνατόν διάφορες χώρες, αν δείτε, εκεί πέρα που υπάρχει ο μεγαλύτερος υποσιτισμός και ζουν κάτω από τα όρια της στόχευσης, είναι κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Δηλαδή, αν εγώ καταργήσω τον μικρομεσαίο αγρότη, όπου μπορεί να μου προμηθεύει νοπά προϊόντα, αντιλαμβάνεστε ότι μετά θα πάω στα μεταποιημένα, βιομηχανοποιημένα τρόφιμα και κυρίως τρόφιμα υποκατάστατα τροφής. Μάλιστα. Σας θυμίζω θα ότι είναι σαν κρέας, αλλά δεν θα είναι κρέας. Σας θυμίζω ότι τον Ιούνιο-Ιούλιο που το είπαμε διεξοδικά και φτάσαμε, θυμάστε, μέχρι και για Βεβαίως. Τα σκουλικάκια, μετά που κλείσαμε τη σεζόν, το τι είναι βίντεο μου στείλανε από ρεκλάμες, διαφημιστικές καμπάνιες, όχι πια διάσημη στάρ που λέτε εσείς, και πολιτική στον ευρωπαϊκό χώρο, φάτε τα, είναι πρωτεϊνούχα, ένα κρέας εργαστηρίου, φιλανδός πολιτικός το διαφήμιζε ότι η μυρωδιά του είναι ανώτερη από το φυσικό και πάει λέγοντας. Και καμπάνιες. Κυρίως δεν πεθαίνεις, δεν έχεις χοληστερίνη. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε, είσαι fit, κατά τα άλλα. Εδώ λοιπόν παίζεται ένα ευρύτερο παιχνίδι. Δηλαδή το βασικότερο παιχνίδι πέρα από την ενέργεια είναι και σε ό,τι αφορά το χρηματιστήριο της γης. Γιατί ελέγχοντας εγώ. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που είπατε τώρα, χρηματιστήριο το της χρηματιστήριο γης. Γης. Από το 2008 και μετά, από εκεί που είχαμε κινητές αξίες, τα χρηματιστήρια, ομόλογα κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε ακίνητες αξίες. Δηλαδή εμπορευόμαστε γη και κυρίως δημόσια γη. 450% αύξηση των πυρκαγιών είχαμε από το 2000, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, από το 2000, από το 2008 έως το 2020. Ως επιτοπλίστων σε δημόσια γη, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΗΣ, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές. Τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, αυτά μετά αλλάζουν χρήση. Ξεχνάμε τον δασικό προορισμό τους και μπαίνουμε σε άλλα συστήματα. Ήδη στη Βόρεια Εύβοια, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες πάνε τώρα στα καμένα πάνω και μιλάνε και κάνουν διαλέξεις στους αγρότες που τους λένε ότι ξέρετε κάτι, καλύτερα να μην καλλιεργείς την ελιά, διότι δεν είναι τόσο προσοδοφόρα, καλλιέργησε κοτζιμπέρι. Ή γιατί όχι και έντομα. Αυτά σας τα λέω γιατί είχα μία συνάντηση τώρα. Σήμερα πρωί-πρωί είχα από τη Βόρεια Εύβοια μηνύματα με αφορμή του σεισμοπαθής εδώ, Ταρακαλχωρίου μέρα που είναι, που μου είπαν ότι εκεί χάθηκαν και τα λεφτά του Κοσμάκη που στείλαν για βοήθεια. Αναζητούνται τα λεφτά. Βεβαίως. Ναι, βάλτε Βεβαίως. Τώρα αυτό που λέτε εσείς, φωτιές, πλημμυροπαθείς. Η μία όψη είναι η κοινωνική, που τίποτα δεν γίνεται για τον κόσμο, από τη μία. Και από την άλλη είναι αυτά τα οργανωμένα, όπως λέτε, σχέδια που έρχονται και κουμπώνουν. Δηλαδή βγάλετε την ελιά, βάλετε κοτσιμπέρι ή καλλιεργήστε έντομα. Παρατήστε και τη ριτίνη, το ρετσίνι, παρατήστε τα όλα αυτά, δεν χρειάζονται. Σωστά. Μα είναι πιο προσοδοφόρα. Σας είχα πει κάποτε σε μία άλλη εκπομπή σας το εξής, ότι δεν ενδιαφέρονται για αυτό που λέμε χώρα. Τι σημαίνει μια χώρα χωρίς τους πολίτες της? Τίποτα. Χωρίς τον πολιτισμό της. Χωρίς τα επαγγέλματα με τα οποία καταγίνονταν. Τίποτα. Τους ενδιαφέρει ο χώρος, όχι η χώρα. Ποιους τώρα? Είναι η παγκόσμια αγορά, η οποία προσπαθεί να κατευθύνει τα πράγματα κάπως έτσι. Κάπως έτσι φτάσαμε και εδώ. Μην ξεχνάτε τι λέγανε κάποτε για το φυσικό αέριο. Είναι φθηνό.
είναι πάθινο. Μάλιστα. Είναι περιβαλλοντικά, αν θέλετε, είναι καλύτερο, πολύ καλύτερο και όντως είναι από το πετρέλαιο. Από το λιγνίτι. Καταργήσαμε λοιπόν το λιγνίτι, μειώσαμε το λιγνίτι, είπαμε σε όλα τα νοικοκυριά ότι είναι πάνθινο το φυσικό αέριο. Όλες οι πολυκατοικίες βάζανε τότε οι νεόδμητες φυσικό αέριο, 700.000 περίπου νοικοκυριά. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι. Και κάποια στιγμή τους είπαμε ότι άρχισε να κρυβαίνει σιγά σιγά το αέριο πριν τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο, εν μέσω πανδημίας, τότε έγινε το παγκόσμιο πείραμα για να δούμε πώς μπορούμε να επιφασεύσουμε και να ελέγξουμε τις ανάγκες του κόσμου. Άρχισε να κρυβαίνει λοιπόν το φυσικό αέριο. Τα λόμπι των φυσικών αερίων είχαν καταγάγει ένα σημαντικό πλήγμα σε ό,τι αφορά τον λιγνίτη αλλά και το πετρέλαιο. Οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούσαν νέες εξορίξεις στις διάφορες εταιρείες. Οι μεγάλες εταιρείες στρέφονταν προς τις ΑΠΕ. Μαζί με το φυσικό αέριο αναπτύσσονταν τότε οι ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ δεν μπορούσαν να σταθούν χωρίς φυσικό αέριο. Και έτσι έγινε όλο αυτό το μόρφωμα, όλο αυτό το τερατούργημα. Αφού ξέραμε ότι ο Πούτιν είναι κακός, γιατί από το 2014 δεν κόψαμε ή δεν μειώσαμε σταδιακά, αν θέλετε, τη ζήτηση του ρωσικού φυσικού αερίου, παρά αντιθέτως το αυξήσαμε κατά 30%. Και τώρα ερχόμαστε και κλαίμε πάνω από τα αποκαίδια. Όχι, δεν κλαίμε. Τώρα λέμε ξυλώστε ό,τι έχει με φυσικό αέριο, βάλτε καυστήρα πετρελαίου και όποιος δεν προσαρμοστεί, ναι, πεθαίνει. Ενώ υπήρξε νόμος όπου μέχρι το 2025 μας λέγανε ότι θα καταργηθούν όλα αυτά. Δηλαδή αυτά, αν δεν είναι ευτράπελα, είναι τραγικά. Είναι τραγικά. Σε ό,τι αφορά και την Ελλάδα, την ενεργειακή, αν θέλετε, πολιτική, σε σχέση με αυτό που είπατε πριν, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Κύριε Σαχίδη, να σας πω κάτι άλλο. Μιλάνε στην Ευρώπη. Δηλαδή για να δείτε τι γίνεται, τι τρέλα υπάρχει. Τι τρέλα υπάρχει με αυτή την επιτροπή, εκ των οποίων όλοι δεν είναι καν αιρετοί. Δεν ψηφίζονται. Για ποια Ευρώπη μιλάμε, του διαφωτισμού, όταν κανένας δεν ψηφίζεται? Ξέρετε τι λένε? Ότι μέχρι το 26-27 εμείς θα σταματήσουμε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αυτό λένε, εντάξει. Και γιατί τότε λήγουν τα συμβόλαια, τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια, τα οποία τα σπάσουμε, πληρώνουμε το 80%, χωρίς να πάρουμε τίποτα. Και ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση? Και επιπλέον, μέχρι το 2030, εμείς λέμε δεν θέλουμε φυσικό αέριο. Προς το παρόν λένε, παιδιά, στείλτε μας φυσικό αέριο από άλλες χώρες, αυξήστε την παραγωγή, κάντε επενδύσεις, αλλά ξέρετε, εμείς είμαστε μέχρι το 30, μετά θα βάλουμε ΑΠΕ. Θέλουμε καθαρά καύσιμα. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα? Μπορεί μια εταιρεία να κάνει επένδυση έτσι ό,τι αφορά τις εξορίξεις? Αυτά είναι. Και όταν έχουμε κλείσει γύρω στα 150 BCM. Μάλιστα. Θέλω να... εκατομμύρια κοινικά μέτρα. Ευρώπη. Θα βάλετε μια νοτελεία. Θα πάμε σε αναγκαστική διακοπή και θα επιστρέψω μαζί σας. Εδώ μου στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης το εξής. Μια χαρά τα λέει και για το χρηματιστήριο γης ο κύριος Λύκος. Θα σας δώσω, λέει, ένα παράδειγμα, γιατί μιλάτε συνήθως για Εύβοια Κρήτη. Εντάξει, λέει, ο κύριος Λύκος είναι από την Εύβοια. Η εκπομπή βγαίνει από την Κρήτη. Θέλω να σας πω το εξής, λέει, που λίγοι το ξέρουν. Ποιος είναι ο νομός που έχει τη μεγαλύτερη έκταση τρεμάτων αρδευόμενη, αναλογικά με την έκτασή του? Είναι, λέει, ο νομός Σερών. Έχει 1,5 εκατομμύριο, δεν το ξέρω αυτό, στρέμματα αρδευόμενα. Τη μεγαλύτερη έκταση στην Ελλάδα. Είναι ο πρώτος ή δεύτερος σε καλλιέργειες φυτών, τριφύλι, ρύζι, κτηνοτροφικά φυτά, καλαμπόκι, στάρι. Κάποτε είχε την ακμάζουσα βιομηχανία ζάχαρης, που τώρα ρημάζει κονσερβοποιίες, μεταπείς και τα λοιπά, και πάνε όλα κατά διαόλου, ακόμη και βιομάζα μου γράφει εδώ, όλα κατά διαόλου, διότι κανείς δεν στηρίζει αυτή την πολιτική της γης, ίσα ίσα που εκποιείται. Είναι οι Σέρες οι μεγαλύτεροι αρδευόμενοι σε στρέμμα, από ό,τι φαίνεται, για να το λέει ο φίλος εδώ, θα το ξέρει. Μπράβο. Και πάει έτσι στον ντούκου. Καταλάβατε, κύριε. Κάποτε σας είπα, τα υδροελεκτρικά δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Δεν ήταν καν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακόμα και σήμερα, αν το πείτε. Ξαναγίνανε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όταν εμείς τα θέλαμε, τα υδροελεκτρικά και κυρίως τις μεγάλες υδατοδεξαμένες, προκειμένου να δημιουργήσουμε τη λεγόμενη αντίστροφη αντλησιοαποταμίευση για να αποθηκεύουμε ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή είδαμε, αφού τις αναπτύξαμε, ότι δεν μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε. Αμάλιστα. Αυτό είναι το όλο έργο. Και σε ό,τι αφορά τη βιομάζα, ακριβώς το ίδιο. Η βιομάζα θα μπορούσε να σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στην ελληνική επαρχία, και αυτό είναι στα πλαίσια των αρχών της κυκλικής οικονομίας, που τη χρησιμοποιούν μόνο κατ' επίφαση κάποιοι,
Στα πλαίσια λοιπόν τη κυκλική οικονομία, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή σου από ορυκτά καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο και λιγνίτη. Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, θα σα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με ξύλα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Μια χαρά. Γιατί σταμάτησαν να μας δίνουν Βουλγαρία και Ρουμανία. Και εγώ ρωτώ, δεν θα μπορούσε ο κάθε Δήμος να έχει αναπτύξει με δικά του, με αγορά δικών του μηχανημάτων ή με επιδοτήσεις, προκειμένου να πολιτοποιεί ό,τι κλαδεύει, ειδικά στην επαρχία, και να δημιουργεί τα δικά του πέλετ, τις δικές του μπριγκέτες, και να τις δίνει στους δημότες? Πότε έγινε αυτό? Μου λέει εδώ ο φίλος Αναστάσης, δεν πά να τα λες εσύ και ο Λύκος. Τον κάναμε και τρέιλερ φέτος. Όχι το κύριο Λύκο. Λοιπόν, δεν πάει να τα λες εσύ. Αυτή την ώρα λέει έχει Υπουργικό Συμβούλιο και ζούμε σε άλλη χώρα. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για το οικονομικό θαύμα και ότι θα διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή χωρίς να επιβαρύνουμε την κοινωνία με στεγαστικά επιδόματα, επιδοτήσεις στο ρεύμα κτλ. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας όπως πορεύεται. Κύριε Λύκο, δεν μου λέτε εδώ. Λέει πολλοί κόσμος μου στέλνουν εδώ μήνυμα. Κύριε Λύκο, λέει, επιδοτούμενες επενδύσεις ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση αυτοκινήτων, φιέστες παρουσίασης, κατάργηση περιορισμός του άνθρακα, δήθεν για το περιβάλλον. Τα βλέπετε όλα αυτά, λέει, αθώα, διότι εγώ όταν ανοίγω το λογαριασμό του ρεύματος, είτε ο πάροχος είναι η ΔΕΗ είτε άλλος, παθαίνω έμφραγμα. Μα από το 2010-2011, όταν έγινε ο σχεδιασμός για τις ΑΠΕ, ξέρανε ότι θα πάμε σε αύξηση της τιμής του ρεύματος, απλά δεν νοιάστηκε κανένας, γιατί θεώρησαν ότι θα τα μεταρκυλήσουν στους πολίτες, στους Ευρωπαίους πολίτες. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω ειλικρινά, και ακούω και μάλιστα εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι όμως δεν το φύγουν. Εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι όμως δεν το φύγουν. Και μάλιστα και δεν το φύγουν, θα έλεγα, μάλλον το αποφεύγουν. Ο σαν το διάολο με το λιβάνι. Ξέρετε, σύμφωνα με τον Gates, με τον Gaines, υπάρχουν τα λεγόμενα crucial moments. Δηλαδή, όταν έχουν ένα πρόβλημα, δεν συνεχίζει η αγορά να λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συνεχίζαμε να λειτουργούν αυτά τα όποια χρηματιστήρια που είχαν καταρρεύσει και να γίνονται επενδύσεις. Όχι. Εγώ λοιπόν ρωτάω το εξής. Τώρα, τούτη την κρίσιμη ώρα, γιατί πανευρωπαϊκά δεν καταργείται το χρηματιστήριο ενέργεια στην Ολλανδία και το χρηματιστήριο του άνθρακα? Γιατί δεν το ζητάνε οι χώρες? Έλατε. Το ξέρετε ότι η κυρία Μελώνη την προηγούμενη εβδομάδα μίλαγε και για κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας? Αλλά εδώ βέβαια μιλάμε μόνο για τα πεπόνια. Ναι, εντάξει. Το ξέρετε. Γιατί δεν το λέει, δεν προσπαθώ αυτή τη στιγμή να αγιοποιήσω την κυρία Μελώνη. Όχι, όχι, είναι σαφές αυτό που λέτε. Ούτε τις φασιστικές καταβολές της. Εντάξει, άλλοι είναι με τις καταβολές και άλλοι είναι με. Κύριε Λύκο, με συγχωρείτε. Άλλοι είναι με τις καταβολές, διόλου ευκαταφρόνητο, και άλλοι είναι με τα λευκά κολάρα φασίστες. Με συγχωρείτε, δεν είναι. Όχι μόνο λευκά κολάρα, γιατί στην εκπομπή σας θέλω να τα λέμε όλα. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στα γονίδια της Χούντας αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση? Κάνει γκίζ βέβαια αυτό λίγο. Μόνο στην κυβέρνηση? Άμα θέλετε να τα λέμε όλα. Μόνο στην κυβέρνηση? Ναι. Εγώ πάντως δεν πήρα καμία επιστολή από τον κύριο συγχαρητήρια επιστολή. Βέβαια είμαι και πάρα πολύ μικρός από τον κύριο Πατακό. Να σου το πω και έτσι. Εδώ βέβαια μιλάμε, διρβάζουμε περί αλωτρίων. Δηλαδή οι φασίστες και τα λοιπά, και θα καταστραφεί η Ευρώπη και θα κάνει και θα δείξει. Ωστόσο όμως θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Ο Όρμπαν, ο κακός ο Όρμπαν αυτή τη στιγμή. Ο κακός ο Όρμπαν. Εντάξει, ο φασίστας. Ναι. Δεν δέχεται τους γάμους των φιλοφίλων. Μάλιστα. Μια σειρά από τέτοιου είδους θέματα. Το ξέρετε ότι έχει εξασφαλίσει για το λαό του τη χαμηλότερη τιμή βενζίνη στην Ευρώπη και τη χαμηλότερη τιμή ρεύματος μέσα από τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν θέλει να σπάσει και που έχει συνάψει με την Ρωσία? Και έρχομαι λοιπόν τώρα εγώ να κάνω το εξής ερώτημα. Ποιος είναι ο δεξιός και ποιος είναι ο αριστερός σήμερα σε σχέση με το πόσο ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα του λαού του και για την ευημερία του λαού του και για το ευζήν, όχι απλά το ζήν του λαού του? Γιατί εδώ, ξέρετε, μέσα από το φόβο και με τις πανδημίες και με τα lockdown και τα λοιπά και με το φόβο να μην πεθάνουμε, σταματήσαμε να ζούμε και αποκτηνωθήκαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αποκτηνωθήκαμε, κυρία Σακίνη. Δεν σκεφτόμαστε λογικά. Κοιτάμε μόνο πώς θα βγάλουμε την επόμενη μέρα, πώς θα ζήσουμε. Γιατί η λογική από πάνω είναι μη σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Μη σκέφτεσαι υποκλοπές.
Μη σκέφτεσαι θεσμικές παρεκτροπές. Σκέψου μόνο την ακρίβεια, ότι θα βγάλει την επόμενη μέρα γιατί σου δίνουν επιδόματα. Και αν αύριο γίνει ένας πόλεμος, εγώ σας λέω, θα αποδεχτούμε, γίνει ένας πόλεμος και είναι κρίσιμη η κατάσταση στην Ελλάδα. Θα αποδεχτούμε να γίνει παράταση των εθνικών εκλογών. Είναι ένα ερώτημα κι αυτό. Καλά, στο προηγούμενο εγώ σκέφτομαι ότι πλέον, ξέρετε κύριε Λυκό, ακόμη και εσείς που ομιλείτε, και δεν το λέω για να σας τρομάξω, και εγώ και ο καθένας. Ο καθένας, ας το ξανασκεφτεί λίγο, δεν είναι τόσο απλό αυτό που είπατε, ο καθένας μπορεί να οριστεί ο ζήτημα εθνικής ασφαλείας και να παρακολουθείτε. Αυτό το έχουμε καταλάβει, τόσο απλό, τόσο απλά. Χωρίς να ξέρει γιατί. Μάλιστα. Χωρίς να ξέρει. Αρκεί να χαρακτηριστεί ως θέμα εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή από τον εκάστοτε κρατούντα. Όχι μόνο τους γίνει, από τον εκάστοτε κρατούντα. Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε κατάλυση του συντάγματος. Υποτίθεται όταν θα πάμε για εκλογές, κάποιοι θα ψηφίσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι ή όχι. Ναι. Δεν πρέπει να ξέρουν αν αυτός είναι πράκτορας. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε τώρα. Παρετήθηκε ο κύριος Δημητριάδης. Παρετήθηκε, προσέξτε, παρετήθηκε ο κύριος Δημητριάδης. Για το θέμα της ΕΕΠ. Ναι ή όχι. Ναι. Μα δεν υπάρχει ΦΕΚ που να συνδέει τον κύριο Δημητριάδη με την ΕΕΠ. Σωστό. Ένα ΦΕΚ υπάρχει που το συνδέει με τον Πρωθυπουργό. Ξέρετε, εσείς λέτε γι' αυτό, για τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ σας πω κάτι πιο κρίσιμο. Σήμερα συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στη Χερσόνησο. Στα πλαίσια αυτού θα έρθει και ο Έλληνας Επίτροπος, ο κύριος Σχοινάς. Ο κύριος Σχοινάς έχει πει, επισήμως έχει πει στην Κύπρο, και μάλιστα συνάδελφοί μου. Εξέχοντες όπως ο Μιχάλης Ιγναντίου τον καλούν δημόσια να παραθέσει στοιχεία. Έχει πει ο κύριος Σχοινάς λοιπόν ότι υπάρχει υποψήφιος Κύπριος ο οποίος χρηματίζεται από τους Ρώσους. Προφανώς για να επηρεάσει για τον αρεσκία του υποψήφιο, τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου. Μάλιστα, δικαίωμά του. Λέει λοιπόν τώρα ο συνάδελφος ο Μιχάλης Ιγναντίου, συγγνώμη, θα πάμε σε εκλογές στην Κύπρο τώρα που τα έχουμε σπάσει τελείως με τη Ρωσία. Δεν δεχτήκαμε ούτε τη συνάντηση. Και είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Θα πάμε σε εκλογές και ενδέχεται να ψηφίσουμε Κύπριο πολιτικό που τα αρπάζει από τους Ρώσους, όπως λέει ο κύριος Σχοινάς, και ο κύριος Σχοινάς το κρατάει μυστικό. Καταλάβατε που φτάσαμε. Βεβαίως, μη αιρετός. Μάλιστα. Λάσπη, δηλαδή προσπαθούμε, γιατί όταν ελέγχεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορεί τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω εκεί πέρα, μέρα δεν έχετε κάτω. Μέρα έχετε. Εντάξει, μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι νύχτα. Και ξέρετε, εδώ επικρατεί. Αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ειρηνόκεροι. Όταν μας το λένε και μας το επαναλαμβάνουμε, γινόμαστε όλοι ειρηνόκεροι. Και δεν μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να βγάλουμε το κεφάλι πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, προκειμένου να δούμε τα πράγματα ως έχουν. Λοιπόν, για ακούστε τώρα, γιατί οι ακροατές εδώ έχουν κυρίαρχο ρόλο. Χρήστος. Βεβαίως. Καλημέρα. Καταστράφηκαν 1.000.000 στρέμματα στη Βόρειο Εύβοια. Να σας πω ότι εδώ έγινε το παν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι ρετσινοπαραγωγοί να βγουν από το δάσος με 2.500 ρετσινοπαραγωγούς, δηλαδή με 25.000 μάτια μέσα στο δάσος, γιατί δούλευε όλη η οικογένεια. Ούτε τσιγάρο δεν θα άναβε, αλλά τους διώξαν στη Γερμανία. Ερώτηση. Γιατί δεν κάναν αναδασμό της γης να καλλιεργηθεί στη Βόρεια Εύβοια, να δώσουν γη στον κόσμο δηλαδή, ούτε στο Κιλελέρ δεν είμαστε, πολύ πιο πίσω χρονικά είμαστε, λέει κύριε Λυκό. Μα εδώ ήταν το θέμα ότι η Βόρεια Εύβοια, κοιτάξτε να δείτε, η Βόρεια Εύβοια, αφού θέλετε να το πάρετε. Γρήγορες απαντήσεις, γιατί έχετε πολλά ερωτήματα. Ναι. Κοιτάξτε, η Βόρεια Εύβοια εδώ πέρα τι προσπαθούν να κάνουν. Ουσιαστικά είναι, την έχουν αποκόψει από την υπόλοιπη Εύβοια, κάνουν αλλαγή χρήσεων γης πολεοδομικού χαρακτήρα και μοιράζουν τράπουλα σε όποιον υποψήφιο επενδυτή θέλει να επενδύσει. Τους ενδιαφέρει πάλι ο χώρος, όχι οι ντόπιοι, όχι οι ηθαγενείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν θέλανε, θα μπορούσαν να το κάνουν όπως στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία, γιατί δεν καίγονται τα δάση. Γιατί πολύ απλά συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχουν εθελοντικές οργανώσεις, υπάρχουν 1.000 πράγματα. Αυτό δεν κάναμε εμείς. Παρά τι κάναμε, απογυμνώσαμε την ελληνική επαρχία από τους εντός εισαγωγικών επαρχιώτες, από τους ηθαγενείς. Δεν τους θέλουμε. Θέλουμε μόνο τη γη τους. Ο φίλος ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά. Κύριε Λύκο, τους ελέγχουμε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις? Τιμωρούνται για τις λάθος αποφάσεις? Αν ξέρεις ότι ό,τι και αν κάνεις δεν θα τιμωρηθείς, θα δώσεις σημασία? Βλέπε Siemens. Επί την ευκαιρίας, λέει, ο νομός Σερών ήταν από τους πρώτους που διαλύθηκε συστηματικά. Και υπάρχει και πολιτική οικογένεια που έχει μεγάλα κομμάτια γης. Το πώς τα απόκτησαν, ρωτήστε τους Σεραίους. Κοινό μυστικό. Κοιτάξτε, το θέμα σας λέω και πάλι. Μίλησαν προηγουμένως για Siemens και θέλω να το συνδέσω και με τα προηγούμενα.
όταν υπάρχουν οι ζήμες. Πλήρωσε κανείς για τις ζήμες? Καταδικάστηκε κανένας? Όχι. Καταδικάστηκε κανένας για την Οβάρτης? Όχι. Καταδικάστηκε κανείς για το Βατοπέδι? Όχι. Άρα, τι καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης ή από κάτω, όπως συνηθίζω να το λέω εγώ, ότι δυστυχώς η δικαιοσύνη δαγκώνει μόνο τους ξυπόλοιπους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα από εκεί και πέρα αρχίζει η εκτροπή. Δηλαδή ο άλλος δεν πιστεύει σε τίποτα, ο καθένας δεν πιστεύει σε τίποτα, θυμώνει και λειτουργεί ριζοσπαστικοποιούμενος, πηγαίνοντας φυσικά προς τα άκρα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που πάει πιο κοντά? Πάει πιο κοντά σε αυτό το παλιό θεσμό του κράτους, δηλαδή γίνεται, αν θέλετε, λίγο πιο ξενοφοβικός και πιο κοντά σε ό,τι αφορά την Εκκλησία. Έτσι γινόταν πάντα. Το πρόβλημα εδώ είναι το εξής. Ποια είναι αυτά τα κινήματα τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν ελπίδα στον κόσμο, να του ξαναγεννήσουν την ελπίδα στον κόσμο, να λειτουργήσουν οι συλλογικότητες προκειμένου να πατήσουν όλοι μαζί στα πόδια τους και να αντισταθούν? Είναι δυνατόν, για να σου πω, επανέρχομαι πάλι στη Βόρεια Εύβοια, να υπάρχει επιτροπή η οποία θα κάνει την αναδάσωση και την ανάπτυξη της Βόρειας Εύβοιας, η οποία δεν έχει καν θεσμικό χαρακτήρα? Και προσέξτε, αναδασώσεις και όλα αυτά ανήκουν στο στενό πυρήνα του κράτους. Δηλαδή, καταργείται το κράτος. Είναι σαν να σου λέει ότι εσύ δεν χρειάζεται ένα κράτος. Μπορείς να πας σε μια ΑΕ η οποία θα σου εξασφαλίσει μια σύνταξη, μια δουλειά και κάποια δικαιώματα. Αυτό είναι το κράτος. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό μιλάω για νεοφεουδαρχία. Μια χαρά το είπατε, το καταλάβαμε. Γιάννης, μια ερώτηση για τον κύριο Λύκο. Με δεδομένο ότι αν η Τουρκία εκμεταλλευτεί τις πηγές ενέργειας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ουσιαστικά μπορεί να ισοσκελίσει το εμπορικό της έλλειμμα, δεν θα έπρεπε η Ελλάδα με κάθε τρόπο να της αφαιρέσει αυτό το ενδυνάμει πλεονέκτημα, εκμεταλλευόμενη πρώτη αυτή το δικό της φυσικό πλούτο, για παράδειγμα Νοτίος Κρήτης? Μα εδώ στην Τουρκία κατασκευάζεται ένα ακόμα πυρηνικό εργοστάσιο. Η Τουρκία το ξέρετε ότι ετοιμάζεται να μπει ως πάροχος στο χρηματιστήριο ενέργειας στην Ελλάδα? Το ξέρετε αυτό? Δηλαδή? Τι δηλαδή? Υπάρχει εταιρεία που ετοιμάζεται να μπει στο χρηματιστήριο ενέργειας στην Ελλάδα. Θα έχει βέβαια μια προμετωπίδα, αλλά τουρκική θα είναι. Νύχτα ή μέρα θα μπει? Μέρα θα μπει κανονικότατα. Μέρα θα μπει κανονικότατα. Δεν τι πάθαμε. Εδώ εσύ καταλαβαίνετε. Τι να καταλάβω, κύριε Λύκο. Συγγνώμη, τι να καταλάβω. Εδώ μου το έγραψε ωραία ακροατής. Υπήρξε ο καλός φίλος εκπομπής, ο Σπύρος ο Πλακούδας, ο διεθνολόγος, στο Αμπουντάμπι, που τσίμπησε την γραβούρα για την επανάκτηση Τριπολιτσά, σφαγή των Τούρκων, που λέει ο Ερντογάν στο Twitter, ότι είναι μάπα, είναι μούφα. Δεν ήταν πίνακας από την άλωση της Τριπολιτσάς, αλλά ήταν από άλλη ήττα των Τούρκων έξω από το Βελιγράδι. Αυτό ήταν δουλειά του κυρίου Πλακούδα, όπως μου γράψε ο ακροατής, πολύ σωστά, ή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που ασχολείται, όπως μου γράψε, με το πουλάκι του κυρίου Ανδρουλάκη μέσω του Πρέταντορ. Καταλάβατε? Βέβαια, γιατί με αυτά ασχολούμαστε. Γιατί εδώ ο κόσμος χάνεται, ψαρόβαρκες που πάτε. Καταλάβατε? Δηλαδή, όταν δεν λειτουργούν οι θεσμοί, όταν δεν λειτουργούν στο εσωτερικό, πόσο μάλλον για το εξωτερικό? Και ποιος θα είναι αυτός που θα πάει και στη Χάγη? Βάλτε και ένα άλλο μέσα στοιχείο. Ποιος θα πάει έτσι στη Χάγη? Όποιος πάει έτσι στη Χάγη θα πάει τελείως απογυμνωμένος. Αφού δεν έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Επειδή κάποιοι μας βαράνε παλαμάκι την ώρα που εμείς εξυπηρετούμε τα συμφέροντά τους. Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και δείτε τι γίνεται και στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε. Σημείωσα κάτι από έναν προηγούμενο ομιλητή σας, έναν καθηγητή, ο οποίος μίλησε ουσιαστικά, ναι. Προσπαθώ να το βρω εδώ πέρα για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται και για ποιο παραλογισμό μιλάμε. Μίλησε για επαγόμενη σεισμικότητα. Mm. Και δεν μιλάει κανείς για το fracking. Δεν μιλάει κανείς για το fracking. Το fracking το ξέραμε, στο δεύτερο debate με τον Τραμπ το είχε αναφέρει ο κύριος Biden. Είχε μιλήσει για fracking, αν θυμάστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, από τότε βλέπουμε μια έκρηξη, μια εκτείναξη του LNG. Εκτείναξη σε τετραπλάσια τιμή από το φυσικό αέριο. Και όλοι τρέχουν τώρα για να βάλουν τερματικούς σταθμούς. Και όλοι τρέχουν για να κατασκευάσουν πλοία carriers που θα μεταφέρουν LNG. Δηλαδή, φεύγουμε από το ένα μονοπόλιο και πάμε στο άλλο μονοπόλιο, του LNG πια. Μάλιστα. Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει, στον αγαπητό κύριο Λύκο. Κύριος Κούλης μας είχε εξομείνει εδώ στη Γάβδο 2,5 μήνες.
Επειδή αναφερθήκατε στον νόμο λέει, για την κατάργηση καυστήρων πετρελαίων, να υπενθυμίσω ότι ψηφίστηκε στις, ωραία αυτό, στις 27 Πέμπτου του 22. Είναι ο 49-36 του 22. Ακριβώς. 27 ακριβώς. Πέμπτου. Τότε ήταν ορατό ότι θα υπάρχει θέμα με το φυσικό αέριο από τους περισσότερους. Μπορούμε λοιπόν, λέει κύριε Λύκο, να λέμε εκ του ασφαλούς ότι δεν ήταν μια ατυχή στιγμή, αλλά οργανωμένο σχέδιο ώστε να βουλιάξουμε μια ώρα αρχίτερα και εμείς και η Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σας λέω και πάλι, το μεγαλύτερο στοίχημα είναι ότι πρέπει να διαλυθεί η αστική τάξη, η οποία είναι ισχυρότερη της Ευρώπης. Η Ευρώπη πλέον, η Ευρώπη πλέον θυσιάζεται ως άλλη ηφηγένεια στο βωμό του LNG και στον βωμό της μείωσης των εμπορικών ελλημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τη Ρωσία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και προκειμένου να μην χρειαστεί να τυπώσουν χρήμα, να μην χρειαστεί να τυπώσουν κι άλλο χρήμα, λειτουργούν μέσα από τη λογική αυτή της πολεμικής οικονομίας. Εκεί είναι το όλο θέμα. Άλλος φίλος, η Ελένη. Δεν ξέρω που θα καταλήξει. Πάντως αυτό δείχνει ότι τελικά θα είναι ένας πόλεμος, αν θέλετε. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει με τις εκλογές του Νοεμβρίου στη ΣΥΠΑ, στο Κογκρέσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων κτλ. Λοιπόν, δείχνει ότι θα είναι ένας πόλεμος φθοράς. Και σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Τα δολάρια πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες τα μαζεύουν από όλο τον πλανήτη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από όλο. Δεν αφήνουν τίποτα. Σκουπίζουν τα πάντα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Ακριβώς. Ναι. Χάσει κερδίσει το δολάριο, μια χαρά. Λοιπόν, η Ελένη, σας άκουγα λέει και χθες. Συγκράτησα χθες μια έκφραση λέει από τον κύριο Αδαλή. Σκέφτομαι, είπε, τον ιστορικό του μέλλοντος που θα λέει πόσο ηλίθιοι ήταν οι σύγχρονοι. Ακούγοντας και τα σημερινά, ιδίως τον εκπρόσωπο των σεισμόπληκτων, σκέφτηκα. Η λέξη που δεν γνωρίζουν και δεν έχουν μεγαλώσει αυτοί που μας κυβερνούν διαχρονικά είναι ντροπή. Δεν τρέπονται για τίποτα. Δεν το ξέρουν. Και όπως λέει και ο κύριος Λύκος, δεν τους νοιάζει το ευζήν, αλλά να μην τους χρεωθεί ότι χάθηκαν άνθρωποι στον καιρό που κυβερνούσαν. Καλή δύναμη σε όλους και να μην χάσουμε το μαζί, λέει η Ελένη. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή και για τους ιστορικούς του μέλλοντος κτλ. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κανένας ηλίθιος. Δεν θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει, αν θέλετε, εκλέγεται ή τον διορίζουν σε τέτοιου είδους ύπατα αξιώματα, ότι είναι ηλίθιος. Ακόμα και ηλίθιος να είναι, έχει κάποιους έξιμους συμβούλους που τον συμβουλεύουν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν διάφορα συμβόλαια και λειτουργεί το χρηματιστήριο σε διάφορες αγορές, άνθρακα όπως είπα, ΑΠΕ κτλ. Γι' αυτό δεν πάνε στην κατάργηση του χρηματιστηρίου, γιατί κάποιες εταιρείες θα φτωχεύσουν. Είναι πολύ απλά. Μάλιστα. Στην Αμερική δηλαδή, για να καταλάβετε τώρα σε τι παραλογισμό ζούμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή, ξέρετε πόσα πλοία μεταφέρουν εμπορεύματα από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Μιλάμε για τρελά νούμερα αυτή τη στιγμή. Έχετε κάτι πρόχειρο να μας πείτε? Βεβαίως. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι η ΗΠΑ εισάγει 6 δισεκατομμύρια αγαθά από τη Ρωσία από την αρχή του πολέμου. 3.600 πλοία από τις 24 Φεβρουαρίου. Και εισάγει κυρίως αντιμόνιο. Προσέξτε κάτι άλλο, σπάνιες γεύσεις που λέγαμε, σπάνια ορυκτά κτλ. Αντιμόνιο που είναι ικανό για την παραγωγή. Απαραίτητο για την παραγωγή στρατιωτικού υλικού από Κίνα και Ρωσία, Ρωσία πιο λίγο, και τιτάνιο, και κράματα ουρανίου, εισαγωγή από τη Ρωσία. Δηλαδή, εισάγει από τη Ρωσία προκειμένου να κατασκευάσει όπλα, τα οποία θα τα πουλήσει, ενδεχομένως και κάποια αυτά, για να πολεμήσει τη Ρωσία. Μάλιστα. Και ξέρετε τι λένε? Λένε ότι υπάρχουν wind down συμφωνίες. Δηλαδή ναι, εντάξει, business as usual το λέμε στα ελληνικά, στα χωριά μου. Λοιπόν, Σάκης, με μαθηματική ακρίβεια η Ιταλία, κύριε Λύκο, θα έχει την πορεία της Ελλάδας του 14. Αλλά από την άλλη μεριά της ιστορίας, μόλις ο κόσμος άρχισε να βγαίνει και εκεί στο δρόμο, του πέταξαν τη μελόνι πεπόνι, εδώ μας πέταξαν το ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι πάντα μη σπάσει η πετονιά που κρατάει το ψάρι, να το αμολύσουμε λίγο πετονιά. Προφήτης δεν είμαι, λέει, αλλά τα δεδομένα είναι εδώ. Κοιτάξτε το πρόγραμμα της Μελόνι. Είναι ναι σε όλα, με λίγο απ' όλα, μπεντούζα και να πλακώσουμε κανένα μαυρούκο ταλέπορο στον δρόμο. Δηλαδή, όχι να δούμε τη μετανάστευση, όχι να δούμε τα προβλήματα. Να μου το θυμάστε. Μια διαπίστωση κάνει ο άνθρωπος. Θα δούμε. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι άπαξ και ο κόσμος αρχίζει και αντιδρά, και ειδικά στη σημερινή εποχή όπου
ουσιαστικά το βιωτικό του επίπεδο θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή από του χρόνου δεν θα μιλάμε, δεν θα μιλάμε για κρίση επισκεπτική μετά την ενεργειακή κρίση. Θα μιλάμε για κρίση κόστου ζωής. Κρίση επιβίωσης μάλλον, να σου το πω καλύτερα. Γιώργος, πάω γρήγορα γιατί έχω πολλά και θέλω ένα επίλογο από σας στο τέλος. Γιώργος, καλημέρα λέει, καλή σεζόν, χαιρετισμού στον εξαιρετικό κύριο Λύκο και μια προτροπή λέει, ο Παντελής 2 μήνες έχει μαζέψει πάρα πολύ υλικό από τις αρλούμπες. Δεν θα έπρεπε έστω για μια εβδομάδα να έχει κάθε μέρα εισαγωγή. Έτσι το λέω, λέει. Κάνω ένα διανοητικό πειράμα σαν το Βαρουφάκι. Πού να προλάβει ο Παντελής. Φώτης, καλημέρα. Εγώ λέει απογοητεύομαι. Γιατί τα λέει ο Λύκος, τα λέει ο Αδαλής καιρό τώρα, μήνες. Και ξαφνικά όλοι τα ανακαλύπτουν τώρα. Έκπληκτη φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιληφθούμε πόσο μας δουλεύουν και εντός και εκτός. Καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος πλέον πρέπει να αισθάνεται ευτυχής που η βενζίνη είναι στα 1,80 και εμείς πουλάμε στους πελάτες που έπαιρναν 6,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Α, ο Φώτης είναι. Στα 15 τώρα. Και κάνουν και ουφ. Αυτός ποιος τα οργάνωσε. Ο Φώτης είναι μέσα στους παρόχους. Δεν θα πω περισσότερα. Λέει από 6,5 λεπτά την κιλοβατόρα οι πάροχοι που παίρνονται, οι κακόμοιροι και πρέπει να τους ενισχύσουμε, στα 15. Ακούσατε κύριε Λύκο. 400% κέρδη. 400% κέρδη και επιπλέον τους ενισχύουμε. Μάλιστα. 400% κέρδη. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Πότε ιδρύθηκε η ΔΕΗ, κύριε Σακίνη? Δείτε γιατί ιδρύθηκε η ΔΕΗ. Το ξέρετε ότι πριν ιδρυθεί η ΔΕΗ, το 50 τόσο, επί ΕΡΕ Καραμαλή ιδρύθηκε. Μάλιστα. Επί ΕΡΕ Καραμαλή ιδρύθηκε. Μάλιστα. Εντάξει, και είχαμε γύρω στους 300 παρόχους. Αλλά πάνω στα χωριά. Σοφή κίνηση πάνω στα τότε. Χωριά, ναι. Δεν είχαν, ήταν με τη λάμπα. Έτσι πήγε μπροστά η χώρα. Ναι, σωστά το λέτε. Έτσι δεν είναι, και είχε 37.000 εργαζόμενους. Και εν συνεχεία την κάνουμε πρώτα ΑΕ επισημήτη. Όχι μόνο αυτό, με μέτωπο και κούτελο τη ΔΕΗ, η χώρα δανειζόταν. Δεν είναι έτσι απλά. Εξάγαμε ρεύμα σε Βουλγαρία, Ρουμανία. Και τώρα εξάγουμε, για να το ξέρει αυτός ο κόσμος, 15% από το παραγόμενο ρεύμα από λιγνίτη, προκειμένου να βοηθήσουμε την φτωχή κεντρική και βόρεια Ευρώπη, επειδή δεν λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες. Γιατί αυτοί κάποτε μας βοήθησαν με τα μνημόνια. Και βέβαια δίνουμε και ένα τόνο λιγνίτη, να τα λέμε και αυτά, σε διπλανή χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία, 8 χιλιόμετρα παραπάνω από τα βόρεια σύνορά μας, προκειμένου να παράξει ρεύμα μέσα από τις χειρίσεις του τύπου εγκαταστάσεις, για να το επανεξάγουμε εμείς πιο ακριβό. Εμπλέκονται Έλληνες εκεί. Εμπλέκονται Έλληνες εκεί. Καταλάβατε τι κάνουμε. Και δεν βγαίνει ο κόσμος, δηλαδή βρισκόμαστε σε μια τέτοια αφασία όπου ο κόσμος δεν βγαίνει στους δρόμους. Δεν βγαίνει, κοιτάει μόνο να περάσει, δηλαδή να περάσει την κάθε ημέρα και να ζήσει κάπως όπως ζήσει. Γιατί μας έχουν βάλει σε αυτή τη λογική των επιδομάτων. Λοιπόν, έχουμε περάσει δηλαδή από το δίκαιο, από το δίκαιο του ανθρώπου, από το Σύνταγμα του 1975, εντάξει, που κατοχύρωνε τα ατομικά δικαιώματα και από εκεί ξεκινούσε ουσιαστικά και χτιζόταν το Σύνταγμα, έχουμε περάσει στο δίκαιο της ανάγκης. Δηλαδή, αν θέλει ο πεφωτισμένος, άριστος, ο οποίος εξουσιάζει, να σου πετάξει κάποια ψίχουλα. Κύριε Λύκο, επειδή φτάνουμε στο τέλος και έτσι ανοίγουμε και τη σελίδα για φέτος, γιατί μαζί σας δεν τελειώσαμε, είναι προφανές, θέλω να σας ρωτήσω κάτι όσο πιο σύντομα μπορείτε όμως, παρακαλώ πολύ. Φαινομενικά σχετό ότι επενικτήκατε όμως πόσο πίσω πήγε τις κοινωνίες και η ιστορία, όχι μόνο οικονομικά, της πανδημίας. Προσέξτε, το έλεγα χθες ξεκινώντας την εκπομπή και δεν θέλω να τα αφήσω έτσι. Δεν λέει τώρα κανείς τίποτα που ένα από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, το Lancet, το άκουσα. 1,5 χρόνο μετά έκανε έρευνα, κατέληξε ότι ναι, είναι πιθανόν να ήρθε κοντά το ανθρωπογενές περιβάλλον με το φυσικό και τις ζωονόσους. Ναι, και μπορεί να είναι και το φυσικό. Αλλά το είπε με σαφήνεια το Lancet, αλλά είναι εξίσου πιθανό ο ιός να έχει συγκεκριμένο, πώς να το πω, συγκεκριμένες προδιαγραφές εργαστηρίου. Όταν αυτό είπα στην αρχή της πανδημίας, το είπαμε με έναν τρόπο, αλλά είπαμε ότι δεν το μίζουν, παιδιά, μην τσακώνεστε γι' αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί κινδυνεύει να χαθεί κόσμος.
Δεν σημαίνει όμως ότι θα τα αφήναμε. Το ξαναφέρνουμε τώρα που είναι το Lancet. Το Lancet, ε! Και δεν κουνιέται φίλο. Καταλάβατε. Ακριβώς. Γιατί κουνήθηκε με το Fauci. Κουνήθηκε με το Fauci. Τίποτα δεν έχει γίνει. Κουνήθηκε με τα lockdowns, τα οποία κατέστρεψαν αυτή τη στιγμή όλες τις οικονομίες. Άλλαξαν ουσιαστικά το ρου της ιστορίας. Κουνήθηκε τίποτα. Πλήρωσε κανένας. Όχι. Πώς δεν πλήρωσε. Ξέρετε πόσους νεκρούς έχει η χώρα. Πώς δεν πλήρωσε. Τι λέτε δεν πλήρωσε. Όχι, εννοώ κάποιος για αυτά. Α. Κάποιος για αυτά πλήρωσε. Πλήρωσε κάποιος για αυτά. Πήγε κανένας φυλακή. Έπεσε κάποια κυβέρνηση. Τίποτα. Τίποτα απολύτως, κύριε Σαχίνη. Καλά, τόσα βιολογικά εργαστήρια. Η ατιμορρησία είναι όπως με τον Χριστοφοράκο. Μάλιστα. Τα λένε όλοι γελάνε, αλλά ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα. Ποιον Χριστοφοράκο, τον αθωοθέντα εννοείται Χριστοφοράκο. Όχι, δεν αθωώθηκε, απλά παραγράφηκαν. Αθώθηκε όμως. Σαν να μην υπήρξαν, ναι. Αθώθηκε. Άμα επιμένετε, προσέξτε. Γιατί κι εσείς μπορεί να γίνετε δέκτης αγωγής. Είναι αθώος. Λευκή περιστερά αποδίδεται. Ακριβώς, στην αλλά κοινωνία. Λόγω παραγραφής. Δεν έχει σημασία, είναι αθώος. Τι το κάνουμε τώρα, δεν είναι καταδικασμένος. Όπως κι άλλοι 19 μαζί του, βεβαίως. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι η Κορόιδο ήταν ο μόνος έντιμος. Εγώ θέλω να το πω, οφείλω να το πω. Ο μόνος έντιμος αυτή την ιστορία, αρέσει δεν αρέσει. Ήταν ο Νάτος στο κόμμα και στο κράτος Τόδρος Τσουκάτος. Παιδιά, είπε, εγώ τα έφερα τα λεφτά και τα βάλα στα ταμεία για τις ανάγκες του κόμματος. Άρα ο άνθρωπος μίλησε με ειλικρίνεια. Και είχε βγει και ο κύριος Πάγκαλος τότε και είχε πει ότι δεν υπήρχε αντίστοιχος νόμος. Δηλαδή δεν είχε ποινικοποιηθεί ώστε να μπορέσει να ασκηθεί δίωξη βάρος του. Θα θυμάστε αυτά. Μετά έγιναν οι όλες τις ιστορίες. Εδώ, κύριε Σαχίνη. Εδώ, κύριε Σαχίνη, για να καταλάβετε. Και κλείνουμε, γιατί θέλετε και ένα λεπτάκι. Από ό,τι ακούω, κάποιο ραντεβού πρέπει να έχετε κι εσείς. Έχουμε περιβεί το χρόνο. Ελάτε. Πού αλλού, σε ποια άλλη χώρα έχει γίνει αυτό, ώστε οι Ζήμες, θυμηθείτε που καταδικάστηκε, το αποδέχτηκε και η ίδια, το παραδέχτηκε ότι καταδικάστηκε και εν συνεχεία μας έδωσε 90 εκατομμύρια υποτύπου δωρεάς και μάλιστα θα μας έκανε και σεμινάρια πώς το κράτος θα μπορέσει να προστατευτεί από τη διαφθορά. Το θυμάστε αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή αυτά μόνο στο Ελλάδα γίνονται. Μόνο στο Ελλάδα γίνονται αυτά. Λοιπόν, Βασίλης Λύκος, με φόρα τον βλέπω φέτος. Καλά θα πάμε. Καλά θα πάμε. Μας έχει υποσχεθεί ότι θα ξετρυπώνει αυτά τα περίεργα. Τα ακούσατε σήμερα με το χρηματιστήριο υγιής τι γίνεται. Και να τα φέρει μπροστά, να τα συζητάμε. Καλημέρα, κύριε Λυκό, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα μου και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και πάλι καλή αρχή, καλή σεζόν. Να είστε καλά.